Τόσο επικομμάτων στο περίπτερο που λειτουργεί από το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας και φυσικά με τις μελωδίες του πρώτου μουσικού σταθμού της Κύπρου που δεν είναι άλλος από τον Super FM. Μόνο η αγάπη μπορεί και αυτό ήθελα να αποδείξουν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί και συνήθεραν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού η Τόνια Μουσκή Νικήτα ανέφερε ότι με μεγάλη χαρά ο Δημοκρατικός Συναγερμός και φέτος δίνει έμπρακτα το παρόν του σε αυτή την όμορφη γιορτή χαράς, αγάπης και αλληλεγγύης. Η φλόγα του ραδιομαραθωνίου γίνεται φέτος ακόμη πιο δυνατή, γιατί παρά την κρίση τα πιο δυνατά μας χαρτιά είναι η ανθρωπιά, ο εθελοντισμός και η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Μπράβο σε όλους ανέφερε, τους διοργανωτές, εθελοντές και όλους τους πολίτες που παρά τις δυσκολίες η ανταπόκριση τους παραμένει θετικότατη. Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του Άντρου Κυπριανού, ανέφερε ότι η μέρα αγάπης είναι υποχρέωση όλων μας να συμμετάσχουμε σε αυτή την γιορτή αγάπης με την οποία η κυπριακή κοινωνία δείχνει διαχρονικά ότι εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές ευαισθησίες για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. Συνεχάρη τους διοργανωτές ο Άντρος Κυπριανού που έχουν αναλάβει την διοργάνωση αυτής της σημαντικής εκδήλωσης και δήλωσε ότι θα σταθούν στο πλευρό τους συμπληρώνοντας ότι οι συνθήκες που διανύει ο τόπος μας επιβάλλουν να υπάρχει μεγαλύτερη συστράτευση στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης περισσότερων συμπολιτών μας και συμπλήρωσε ότι τα κόμματα έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση αλληλεγγύης. Τώρα, Νικήτα, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι ο ραδιομαραθώνιος συμπληρώνει φέτος μια επιτυχημένη διαδρομή 23 ετών και έχει αποδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικές ευαισθησίες αλλά και τα ανθρώπινα συναισθήματα του λαού μας, ειδικά αυτή την χρονιά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας. Αυτή η προσπάθεια, τόνισε, προσλαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και μια ξεχωριστή σημασία. Υπέδειξε επίσης ότι το κράτος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό έχει την βασική ευθύνη για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Να πούμε, Νικήτα, ότι εκεί βρέθηκε από πολύ νωρίς και η πρώτη κυρία, η κυρία Άντρια Αναστασιάδη, η οποία ανέφερε ότι ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας το παίρνουμε μαζί μας. Το τι κάνουμε για τους άλλους μένει και μας αφήνει μια καλή ιστεροφημία στους υπόλοιπους ανθρώπους. Κάλεσε τον κόσμο να δώσει απλόχερα και τα λίγα και τα πολλά που μπορεί, γιατί και η πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη για τους ανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και είναι πολλοί. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες δηλώσεις, Έλενα Λουκά, να τις δούμε. Έχουν κάνει και κάποιες δηλώσεις για την Τράπεζα Κύπρου. Θα ξανασυνδεθούμε και στη συνέχεια μαζί σου για να δούμε τι είπαν για την Τράπεζα Κύπρου, γιατί είναι η πρώτη φορά που η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει αυτό τον θεσμό. Να δούμε τι είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί και αμέσως μετά πάμε σε ζωντανή σύνδεση με τον Super FM. Η φλόγα του ραδιομαραθωνίου γίνεται φέτος ακόμα πιο δυνατή, γιατί παρά την κρίση, τα πιο δυνατά μας χαρτιά είναι η ανθρωπιά, ο εθελοντισμός και η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Οι συνθήκες που διέρχεται ο τόπος μας τώρα επιβάλλουν να υπάρχει μεγαλύτερη συστράτευση στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών με ειδικές ικανότητες. Βέβαια, θα έλεγα ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης μεγαλύτερης ομάδας συμπολιτών μας και θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση αλληλεγγύης η οποία οργανώνεται. Ειδικά τη φετινή χρονιά, στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας, αυτή η προσπάθεια προσλαμβάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και μια ξεχωριστή σημασία. Όμως για ακόμα μια φορά θα επαναλάβω ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ εκτιμούμε ακριβώς τον εθελοντισμό και την πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει. Όμως το κράτος θα πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό έχει την βασική ευθύνη για να καλύψει αυτές τις ανάγκες και ο εθελοντισμός να αποτελεί μια επικουρική συνδρομή.